Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Greek Army Trainer. Στη σημερινή μας προβολή θα σας μεταφέρω τις διαπιστώσεις μου όσο αφορά την εκπαίδευση των Ουκρανών. Πάρα πολλές μέρες και πάρα πολύ καιρό τώρα κάθομαι και βλέπω βίντεο από μάχες οι οποίες διαδραματίζονται στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία μεταξύ του ρωσικού στρατού και του ουκρανικού στρατού. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όλες οι μάχες των προηγούμενων ετών που βλέπαμε ήταν μάχες συνήθως μεταξύ κάποιων Ταλιμπάν, κάποιων άτακτων ομάδων οι οποίες δεν είχαν τίποτα άλλο από ένα Καλάζνικοφ με ένα RPG, άντε και το πολύ κανέναν όλμο. Δηλαδή δεν ήταν κάποιος τακτικός στρατός, ήταν άτακτες ομάδες, είχαν μια υποτυπώδη στρατιωτική ηγεσία και διοίκηση, αλλά δεν είχαν την υλικοτεχνική και τον εξοπλισμό και οπλισμό που έχει ένας τακτικός στρατός. Τον τελευταίο καιρό δηλαδή, αυτούς τους 15 μήνες, 16 μήνες που διαδραματίζεται ο εν λόγω πόλεμος στην Ουκρανία, βλέπουμε, γινόμαστε μάρτυρες ενός τακτικού πολέμου μεταξύ δύο στρατών, πάρα πολύ καλά εξοπλισμένων και εκπαιδευμένων. Πολλοί έχουμε δει τον τελευταίο καιρό ότι δεν προχωράει καθόλου η ουκρανική αντεπίθεση και λέμε για τους Ουκρανούς ότι να τι έκαναν και πώς τα έκαναν και γιατί το έκαναν. Θέλω να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, έτσι. Θέλω να λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Οι Ουκρανοί και όχι όλοι, περίπου 15 με 20 χιλιάδες από αυτούς που μάχονται τώρα αυτή τη στιγμή στην αντεπίθεση που κάνει η ουκρανική πλευρά, εκπαιδεύτηκαν στο ΝΑΤΟ, εκπαιδεύτηκαν σε σχολεία αντίστοιχα με αυτά που έχουμε εκπαιδευτεί και εμείς. Έχω παρακολουθήσει βίντεο την εκπαίδευσή τους και έχω δει πάνω σε τι έχουν εκπαιδευτεί. Θεωρώ εγώ, έτσι. Τα τμήματα αυτά που εκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό, μπορώ να σας πω ότι είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένα τμήματα. Με μία διαφορά, αυτοί οι άνθρωποι σε 6 μήνες, το μόνο που κατάφεραν να λύσουν ήταν να μπορέσουν να γίνουν άριστοι στον πόλεμο κατοικημένων περιοχών και στον πόλεμο οχυρώσεων, χαρακωμάτων. Στις εκαθαριστικές τους επιχειρήσεις που κάνουν σε χαρακώματα και κατοικημένες περιοχές, μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλύτεροι ακόμα και από τους Ρώσους αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ καλύτεροι. Έχουν λάβει πάρα πολύ καλή εκπαίδευση σε 6 μήνες βέβαια, έτσι, ένα αντικείμενο δεν κερδίζεται σε 6 μήνες, πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Εμένα μου πήρε περίπου 3 χρόνια μέχρι να καταλάβω το τι γίνεται. Άσχετα το τι σχολεία είχα τελειώσει ή τι εκπαίδευση είχα λάβει. 3 χρόνια μου πήρε στο να καταλάβω το τι γίνεται. Δηλαδή να πάω σε ένα περίπολο τη νύχτα και να ξέρω ποιος είναι πού, τι είναι πού και τι διαδραματίζεται εκείνη τη στιγμή. Μου πήρε 3 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε 6 μήνες είναι ένα τίποτα. Πόσο μάλλον η στρατιωτική θητεία που είναι 9 μήνες και δεν είναι τόσο πυκνά τα εκπαιδευτικά αντικείμενα όσο για κάποιον επαγγελματία, έτσι, για τους στρατεύσιμους. 3 χρόνια μου πήρε να καταλάβω το τι γίνεται. Στα 5 χρόνια ένιωθα πλέον ότι έχω αυτοπεποίθηση και ότι ξέρω πραγματικά τι κάνω, πότε το κάνω, γιατί το κάνω και πότε θα προφυλάξω τον εαυτό μου. Αυτοί οι άνθρωποι που εκπαιδεύτηκαν εκεί είχαν βέβαια κάποια προϋπηρεσία από πριν και είχαν ήδη κάποιες γνώσεις. Απλά τους βάφτισαν στην οτροπία και στο πώς διαχειρίζεται τα πράγματα ένας ανατοϊκός στρατός. Το πρόβλημα σε όλο αυτό το που γίνεται εκεί πέρα είναι το εξής, κατά τη γνώμη μου. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φτάνουν ποτέ στο σημείο ώστε να μπορέσουν να αποδείξουν το τι έχουν κάνει όλο αυτό το καιρό, το τι έχουν μάθει και το πόσο καλά ξέρουν να το κάνουν. Έχω και κάποια βίντεο που θα σας ανεβάσω και θα σας αποδείξω ότι όντως οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάρα πολύ καλή εκπαίδευση. Εάν και έχουν μέσα τους, στη σύνθεσή τους, πολλούς δυτικούς μισθοφόρους, που αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει κι άλλο το επίπεδο, δεν φτάνουν ποτέ στο σημείο ώστε να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους. Για ποιο λόγο?
Οι Ουκρανοί πίστευαν ότι θα μπορέσουν να φτάσουν πάρα πολύ εύκολα στις γραμμές άμυνας των Ρώσων και εκεί θα ξεκινήσουν να κάνουν καθαριστικές επιχειρήσεις. Ήταν μεγάλο λάθος αυτό, γιατί ποτέ δεν είχαν την πυροβολική υποστήριξη, την πυραυλική υποστήριξη, την αεροπορική υποστήριξη και όλα τα άλλα μέσα, όπως σε πληθώρα έχουν καμικάζι ντρόουν και ντρόουν παρακολούθησης οι Ρώσοι. Τα περισσότερα ντρόουν αυτή τη στιγμή που βλέπουμε που χειρίζονται οι Ουκρανοί είναι τα DJI, αυτά τα κινέζικα του εμπορίου, έτσι, που είναι για πολύ μικρές αποστάσεις, ίσως για να βλέπει το περίπολο το τι γίνεται από πάνω. Δεν κατάφεραν ποτέ να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους, γιατί δεν μπορούν να φτάσουν πάρα πολύ απλά ποτέ στις γραμμές άμυνας. Και αν φτάσουν σε κάποιες γραμμές άμυνας, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν φτάσει καμία γραμμή άμυνας, απλά είναι στις προφυλακές, δηλαδή σε κάποιες γραμμές οι οποίες είναι μπροστά, αρκετά μπροστά από την πρώτη γραμμή, ώστε να καθυστερήσουν τον εχθρό και ώστε να δημιουργήσουν κάποιες απώλειες, έτσι ώστε όταν θα φτάσει στην πρώτη γραμμή να είναι ήδη λειψός, δηλαδή να του λείπουν κομμάτια και τμήματα και να έχει καταρακωθεί το ηθικό του. Εν τέλει δεν μπορούν να περάσουν τα αυτά. Γιατί όλο αυτό που τον καιρό που εκπαιδεύονταν δεν εκπαιδεύτηκαν σε ασκήσεις μεγάλων κλιμακίων. Δηλαδή το πώς όλα αυτά τα συγχρονισμένα μαζί θα μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά. Δεν εκπαιδεύτηκαν στις διανοίξεις ναρκοπεδίων. Γι' αυτό είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα με τις νάρκες, με τη δημιουργία, τη μηχανοκίνητη των Ουκρανών που έπεσε μέσα στο ναρκοπέδιο, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Γιατί δεν εκπαιδεύτηκαν σε αυτό. Άρα πάρα πολύ σοφά οι Ρώσοι έστησαν τεράστια πεδιάδες με νάρκες. Οι νάρκες είναι ένα μέσο, είναι μια συσκευή η οποία στην ουσία είναι τρομοκρατική, έτσι. Δεν ξέρεις που βρίσκεται, τι βρίσκεται και είσαι συνέχεια με ένα φόβο. Καθυστερεί τρομερά τα στρατεύματα στην επέλαση με αποτέλεσμα να τα κάνει εύκολο στόχο και εύκολη λία για την αεροπορία και το πυροβολικό. Έτσι λοιπόν έχουν τεράστιες απώλειες πριν καν φτάσουν σε οχυρωμένες θέσεις για να τις καταλάβουν και όταν φτάσουν εκεί σε αυτές τις οχυρωμένες θέσεις είναι τόσο λίγοι, το ηθικό τους έχει καταρακωθεί, είχαν αντιμετωπίσει τόσα πολλά προβλήματα πιο πριν μέχρι να φτάσουν εκεί που στην ουσία καθιστά ανέφικτη την κατάληψη κάποιων στόχων. Σε κάποιους στόχους βέβαια είδαμε ότι έχουν πρόοδο, αλλά έχει κοστίσει πάρα πολύ αίμα. Δηλαδή είναι μετά από αλλεπάλληλες επιθέσεις, αυτή τη στιγμή κάνουν επίθεση, ξανά επίθεση. Όσοι μένουν από κάθε επίθεση, δηλαδή από την πρώτη επίθεση, αν πήγαν 10 και έμειναν 3, περιμένουν οι 3, έρχονται άλλοι 10 να κάνουν επίθεση, μένουν άλλοι 3 και μέχρι να γίνουν όλοι αυτοί οι 3, 10, 15 άτομα για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν την εκαθάριση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια διαδικασία φθοράς. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα μπορέσουν να αντέξουν αυτή τη φθορά. Τώρα πλέον βλέπουμε ότι δεν στέλνουν καν οχήματα, τα αποφεύγουν να στέλνουν οχήματα ή τους αφήνουν τα οχήματα μακριά. Χρησιμοποιούν τα μικρά δασωμένα σημεία ώστε να μπορέσουν να προωθηθούν κοντά στις θέσεις για να κάνουν καθαρίσεις. Και πάλι δηλαδή τώρα έχουν ανακαλύψει τις τακτικές τους οι Ρώσοι και στοχοποιούνται εύκολα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτόν τον καιρό που εκπαιδεύτηκαν στους 6 μήνες εκπαιδεύτηκαν πάρα πολύ καλά στις καθαρίσεις κατοικημένων περιοχών, καθαρίσεις οχυρώσεων. Δεν εκπαιδεύτηκαν όμως σε σύνθετες διακλαδικές ασκήσεις που να συμμετέχει μαζί αεροπορία, πυροβολικό, αεροπορία στρατού, ελικόπτερα δηλαδή, μηχανικό. Βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια τεράστια ασυνεννοησία και οι σχεδιαστές, οι στρατηγοί τους δεν μπορούν λίγο πολύ να τα συγχρονίσουν. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό το να σχεδιάζεις και πολύ διαφορετικό να το εξασκείς επί του πεδίου. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι όσο και καλά να εκπαιδεύτηκαν, δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για τους Ρώσους, υπάρχουν κάποιες ανεπάρκειες οι οποίες έχουν αντιληφθεί οι Ρώσοι που υπάρχουν και το εκμεταλλεύονται. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όσο και καλά να είναι εκπαιδευμένη μία ομάδα, δηλαδή τώρα το μεταφέρω στο δικό μας τερέν, μπορεί να έχουμε τις καλύτερα εκπαιδευμένες ομάδες, αν αυτές οι ομάδες δεν έχουν ασκηθεί με τον λόχο τους, αν ο λόχος τους δεν έχει ασκηθεί στο επίπεδο τάγματος, αν το τάγμα τους δεν έχει ασκηθεί στο επίπεδο συντάγματος ταξιαρχίας, να πω το λιγότερο, δηλαδή όλοι μαζί,
τότε βλέπουμε ότι δεν δουλεύουν, πολλά πράγματα δεν δουλεύουν και λείπουν εμπειρίες και γνώσεις και από το προσωπικό αλλά και από τους αξιωματικούς, αυτούς οι οποίοι επρόκειτο να σχεδιάσουν μια συντονισμένη, γενικευμένη επιχείρηση. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να ήταν τα πράγματα κατανοητά και να σας έβαλαν και να σας έδωσα και σας τροφή για σκέψη. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.